ναι, είμαι ο γνωστός μικρός Νικόλας. Ήσταν κι εσείς σαν και εμένα, παιδιά πνιχρό να περασμένα. Ένα παιδί γεμάτο εκπλήξεις που δεν μπορείς να επιπλήξεις. Να με κι εγώ έφτασα κιόλας, ναι, είμαι ο γνωστός μικρός Νικόλας. Να με κι εγώ έφτασα κιόλας. Το στοίχημα του Αλσέστ. Δύσκολο. Δεν έχουμε τερματοφύλακα. Γρήγορα, Αλσέστ, μας λείπει ένας παίκτης. Μια στιγμή, δεν τελείωσα ακόμα. Σε προειδοποιώ, δεν θα κουμπίσεις την μπάλα μου με μαρμελάδα στα δάχτυλα. Όχι, να πάρει. Δεν προσέχετε που πατάτε. Σοβαρά τώρα. Για κοίτα με στα μάτια, νεαρέ. Τι τρόπος είναι αυτός, θα σε πάω στο διευθυντή. Λέτε να πάρει αποβολή ο Αλσέστ. Μόνο 2 ώρες τιμωρία έφαγες. Ναι, περίμενα χειρότερα. Και γιατί έχεις αυτά τα μούτρα? Οι γονείς μου για τιμωρία δεν θα μ' αφήσουν να φάω γλυκό. Και έχουμε ωραία μιλόπιτα. Δεν χρειάζεται να τους το πεις. Αν δεν πεις τίποτα, δεν θα φας τιμωρία. Δεν μπορώ. Ο διευθυντής έγραψε ένα σημείωμα στο τετράδιό μου. Είπε να του το φέρω υπογεγραμμένο από τους γονείς μου. Και όλα αυτά για μια φρυγανιά. Καλά λες. Αν οι γονείς μου δεν με τιμωρήσουν, υπόσχομαι ότι δεν θα ξαναφάω ποτέ κολατσιό. Και τι θα τρως δηλαδή? Τίποτα. Θα τρώω μόνο μεσημεριανό και βραδινό. Έτσι δεν θα μου κόβουν ποτέ το επιδόρπιο. Μα τι λες, εσύ δεν μπορείς να κρατηθείς ούτε ως το βραδινό. Μπορώ και παραμπορώ. Πάμε στοίχημα. Σύμφωνοι. Τι στοιχηματίζουμε? Όποιος χάσει θα δίνει το κολατσιό του στον άλλον για μια εβδομάδα. Έλα, Αλσέστ, γρήγορα στη θέση σου. Λοιπόν... Τι εννοείς λοιπόν? Σε τιμώρησαν οι γονείς σου. Όχι μόνο δεν με τιμώρησαν, αλλά η μαμά μου από τα νεύρα της δεν έφαγε μιλόπιτα και έτσι έφαγα και τη δική της. Άρα το στοίχημα ξεκινά από τώρα. Σωστά, Αλσέστ. Υποσχέθηκες ότι δεν θα φας τίποτα ως το βραδινό. Ε? Τι, μετράει? Ναι. Ούτε τα δάχτυλά σου θα γλύφεις. Κυρία! Ναι, Αλσέστ? Ξέχασα ότι πρέπει να πάω στο γραφείο του διευθυντή για να δει το τετράδιό μου. Εντάξει, να πας. Το ζαβολιάρι, τον βλέπετε, πάει να χλαπακιάσει κρυφά. Ναι, πάντα βρίσκει φαγητά. Να τον παρακολουθήσουμε. Κυρία, να πάω στην τουαλέτα. Να πας, Νικόλα, αλλά μην αργήσεις. Γιατί πας εσύ? Δική μου ήταν η ιδέα να βάλετε στοίχημα. Θα είμαι διαιτητής. Κυρία, θέλω κι εγώ να πάω τουαλέτα. Εσύ να περιμένεις το διάλειμμα, μικρέ μου. Πω πω, Ήτα. Θες να φας καρπαζιά να δεις τι θα πει, Ήτα. Το ήξερα ότι ήταν εδώ πέρα. Αλσέστ! Πας καλά, με τρόμαξες! Πάνω στην ώρα ήρθε, μου φαίνεται. Δεν θα το έτρωγα. Ήθελα μόνο να το... μυρίσω. Ούτε αυτό επιτρέπεται. Δώσ' το μου και δεν θα πω τίποτα στα παιδιά. Εντάξει. Πάντως είναι δύσκολο να κρατηθώ ως το βραδινό. Πρέπει να σκεφτείς κάτι άλλο. Δεν είναι εύκολο. Σχεδόν όλη τη μέρα σκέφτομαι το φαγητό. Ιδίως τα διαλύματα. Και όταν παίζουμε μπαλά. Όχι. Εκτός αν είμαι τέρμα.
Ωραία! Σήμερα στο διάλειμμα μας θα παίξει επιθετικός. Λοιπόν, αν δεν γυρίσετε στην τάξη σας τώρα αμέσως, δεν θα βγείτε διάλειμμα. Πάρτε την μπάλα, Αλσές! Προσπαθώ! Τι νομίζεις? Κουραστικό το ποδόσφαιρο. Δεν σου λείπει μια φρυγανιά με μαρμελάδα? Όχι, καθόλου. Ούτε που τη σκέφτομαι. Δεν είσαι πολύ γρήγορος, Αλσέστ. Αυτό θα το δούμε. Δεν ξέρω. Όταν πεινάω, τρελαίνομαι. Τότε σίγουρα θα πρέπει να φας κάτι. Όχι. Το στοίχημα είναι στοίχημα. Θα πάω στο τέλος. Είσαι σίγουρος? Στην τσάντα μου έχω ένα λακταριστό κρουασάν, μία σοκολάτα και καραμέλες. Δεν θέλω να ξέρω. Λα 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 λα. Σταμάτα να ουρλιάζεις έτσι, παιδί μου, αλλιώς δεν θα βγεις διάλειμμα. Ναι, σας παρακαλώ. Μη με αφήσετε να βγω διάλειμμα. Δεν θέλω να μείνω εδώ, σας παρακαλώ. Κοιτάξτε, είμαι σίγουρος ότι αδυνάτησα ήδη. Αν συνεχιστεί αυτό, θα φοράω ζώνη για να μην μου πέφτουν τα παντελόνια μου. Τα παραλές! 3 ώρες έχεις να φας μονάχα. Εμένα πάντως μου φαίνονται αιώνες. Αν θες, ξέρω έναν τρόπο. Σταυρόλεξα. Αυτό είναι παιχνίδι για σπασίκλες. Και λοιπόν, θέλει σκέψη και ο Αλσέστ δεν θα σκέφτεται το φαΐ. Εσύ τι ανακατεύεσαι, ανόητε. Περίμενε, θα δοκιμάσω. Δώσ' με ένα παράδειγμα. Άκου. Χρώμα κόκκινο και καφέ σκούρο, με 8 γράμματα που αρχίζει από σίγμα. Το βρήκα. Σοκολάτι. Σωστά. Μια στιγμή. Επίτηδες μου λες για σοκολάτες. Δεν μπορείς να με δίνεις, φοράω γυαλιά. Ήρεμα, Αλσέστ. Βοηθήστε με, αλλιώς δεν θα αντέξω στο βράδυ. Και τι να κάνουμε, να σε δέσουμε? Πολύ καλή ιδέα! Ορίστε, έτοιμος κρατούμενε! Λοιπόν, μη με λύσετε πριν από την ώρα του βραδινού, όσο και αν σας το ζητάω! Ουγκ, εγώ μεγάλος αρχηγός Νικόλας ο Άγριος, υπόσχομαι! Φαντάζομαι το ζωφρουά όταν θα μου δίνει τις λιχουδιές μιας εβδομάδας! Λύστε τον Άγρι, αλλιώς θα στείλω το στρατό! Εμείς δεν φοβόμαστε! Εμείς θα σας ρίξουμε καρπαζιές! Για τόλμα! Επίθεση! Ορίστε, είσαι ελεύθερος. Άντε να πάρεις ένα παγωτάκι. Δεν σου ζήτησα τίποτα. Ξαναδέσε με! Με το ένα χέρι δεν μπορώ να το κάνω. Κράτησε το λίγο, μπορείς. Όχι! Τι κρίμα. Δεν πρόλαβες να το δοκιμάσεις. Ευτυχώς έχει πολλά ο φούρνος. Εντάξει, κέρδισες. Το ξέρα πολύ καλά αυτό. Κοιτάξτε, ο Αλσές δραπέτευσε. Το παγωτό μου! Δώστε μου πίσω! Όχι, Αλσέστ! Λίγο ακόμα και σίγουρα θα κερδίσεις το στοίχημα! Σκασίλα μου το στοίχημα! Θέλω το παγωτό μου! Λυπάμαι, δεν θα σου το δώσω! Thank you.
Εμείς πιάσουμε βίσωνα. Ε, λύστε με αμέσως. Όχι, μας είπες να μην σ' ακούμε. Ζαβολιά, αν τον βοηθάτε θα κερδίσει. Εσύ κάνεις ζαβολιές, τον βάζεις στον πειρασμό για να χάσει. Ε, και τον έβαλα να αγοράσει με το ζόρι. Εντάξει, δεν το θέλει. Παλιόπαιδα! Μα ποιος να είναι τέτοια ώρα. Πάντα μας ενοχλούν την ώρα του φαγήτου. Η μητέρα του Αλσέστ. Συγγνώμη, ανησυχώ πολύ. Ο Αλσέστ δεν γύρισε ακόμα. Μήπως είναι εδώ. Να πάρει, ξεχάσαμε τον Αλσέστ. Τα κατάφερα. Κέρδισα το στοίχημα. Θα τρώω το κολατσιό του Ζωφρουά για μία εβδομάδα. Πήραν μέρος οι ηθοποιοί Παύλος Τιτομενέας, Γιώτα Μιλίτση, Αφροδίτη Αντωνάκη, Βούλα Κώστα, Ζωή Κατσάτου, Άντρια Ράπτη, Βάσια Λακουμέντα, Ιφηγένεια Στάικου, Ακίνδυνος Γκίκας, Κατερίνα Γκίργης, Ανδρέας Ευαγγελάτος, Μαριάννα Παπασάβα. Σκηνοθετική επιμέλεια Ακίνδυνος Γκίκας. Μετάφραση Άννα Πουλίζου. Η μεταγλώτηση έγινε στο στούντιο Σιέρα Post.